το σύλλογο προτείνεται το παιδί και την πρόθεσή του να βοηθήσουμε την εξάχρονη Ελένη. Ήταν τιμή μας. Κύριος, ευχαριστούμε εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, αλλά και όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε ένα παιδί, αγοράζοντας τα εισιτήρια της παράστασης, αλλά και όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλάβου, Φροντίδα και το παιδί, κυρία Αναστασία Εμινίδη. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Φροντίδα για το παιδί. Σήμερα μαζευτήκαμε για να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας στη μικρή Ελένη, η οποία πάσχει από λευχαιμία και βρίσκεται στο τρίτο στάδιο. Εκ μέρους του Συλλόγου Φροντίδα για το παιδί, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τη μεγάλη φιλάνθρωπο, την κυρία Αναστασία Θημιοπούλου. Ένα χειροκρότημα για μένα. Τα καρκινοπαθή παιδάκια του Συλλόγου Φροντίδα για το παιδί. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον σύζυγό της, τον κύριο Στέλιο. Τον κύριο Μισόπουλο που για δεύτερη φορά ακύρωσε μια παράσταση για να στηρίξει τα παιδάκια του Συλλόγου Φροντίδα για το παιδί. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε εδώ και στηρίζετε έγγραφτα τη σωτηρία ενός παιδιού, τη σωτηρία της μικρής Ελένης. Γιατί αν σώσεις ένα παιδί, σώσεις όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε από καρδιά. Να είστε πάντα καλά. Καλή απόλαυση. Και να βοηθάει και τα παιδιά σας που ήρθατε να στηρίξετε τη μικρή Ελένη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζω σε έναν συγκεκριμένο κόσμο. Σας ευχαριστώ που είστε ένα τόσο έθερμο κοινό. Σας ευχαριστώ που είστε ένα έθερμο κοινό, αλλά θέλω να κάνετε λίγο ησυχία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άκουσα διάφορα αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, πάντα το τελευταίο καιρό παίζω για παιδιά που έχουν ανάγκη. Άκουσα πολλά αυτές τις μέρες ότι οι θεραπείες είναι δωρεάν. Εγώ θα πω ότι οι θεραπείες είναι δωρεάν. Αλλά τι γίνεται. Εγώ δεν το ήξερα πριν να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Όταν έπαιξα πριν 2 χρόνια για τον Πασχάλη με μια αξιόλογη ομάδα, τα παιδιά μου τώρα αυτά είναι λύκειο, η μητέρα είχε ένα γολγοθά. Γιατί ναι, οι θεραπείες είναι δωρεάν. Αλλά έπρεπε κάθε 1,5 μήνα να κάνει 3 μαγνητικές. Και δικαιολογούσε μόνο μία. Το ταμείο. Ναι, η θεραπεία είναι δωρεάν. Αλλά έπρεπε να πηγαίνει στο Βαλκανικό, χωρίς αυτοκίνητο. Και έπρεπε να πηγαίνει ταξί. Ναι, οι θεραπείες είναι δωρεάν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η υγεία ενός παιδιού, είναι και η ψυχική του υγεία. Ο Πασχάλης λοιπόν, επειδή του είχαν πέσει τα μαλλιά από τις χημοθεραπείες, δεν ήθελε να βγει από το σπίτι. Ήταν 12 χρονών παλικαράκι. Και αυτή η μητέρα, χωρίς αυτοκίνητο και χωρίς δουλειά, έπρεπε να παίρνει ταξί, να το πηγαίνει μια βόλτα στην παραλία, γιατί ήταν και Χριστούγεννα να δει τη φωτισμένη Θεσσαλονίκη. Αλλά ναι, οι θεραπείες είναι δωρεάν. Γι' αυτό, αφήστε λίγο αυτή την καραμέλα.
Δεν είναι μόνο οι θεραπείες για ένα παιδί που πάσχει από καρκίνο. Είναι πολλά. Είναι ένας γολγοθάς που τραβάει μια μάνα. Και όταν μια μάνα κλαίει, κλαίει και ο Θεός μαζί της. Γι' αυτό λίγο να κρατήσουμε μια χαμηλή μπάλα. Όσοι θέλουν, αρκεί βοηθάει. Να βοηθήσετε τα αδέρφια της, γιατί έχει άλλα δύο αδέρφια, να βοηθήσετε τους γονείς της που είναι άνεργοι, που τους έχουν κάνει έξωση από το σπίτι. Θέλω να παρακαλέσουμε όλοι μια προσευχή, να είναι τελευταία η μικρή Ελένη. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Στην ηλικία της και είναι η απάντηση σε κάποιους που λένε ότι είναι σημερινή νεολαία. Είναι 26 χρονών και έχει δώσει τη ζωή της στο να βοηθάει ανήμπορα παιδιά.